Η αρχαία Ολυμπία είναι ο πλούτος του τόπου μας. Είναι ο πολιτισμός της χώρας μας. Έχουμε υποχρέωση όλοι εμείς, είτε είμαστε απλοί πολίτες αυτής της περιοχής, είτε φορείς, είτε επιστημονικοί παράγοντες, είτε αυτοδιοικητικοί, είτε πολιτικοί αυτής της χώρας, αυτού του τόπου, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την αξιοποίηση αυτού του πλούτου και την ανάδειξη αυτού του πολιτισμού. Η προσπάθεια για τη δημιουργία του Πάρκου Ολυμπιονικών στην αρχαία Ολυμπία δυναμώνει μετά και την υπογραφή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Ολυμπισμού και Εθελοντισμού Δημήτρη Νικολακόπουλου του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας χθες το πρωί στα γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών στην αρχαία Ολυμπία. Κύριο στόχο η συμμετοχή όλων των φορέων στην κοινή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με απότερο σκοπό την ανάπτυξη στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή της ως εταίρος στη θεματική αναπτυξιακή σύμπραξη στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών Ολυμπία, έρχεται να επικυρώσει και να ισχυροποιήσει το σκοπό και τους στόχους αυτού του εγχειρήματος, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την ανάδειξη, την καλλιέργεια και την αξιοποίηση των ιδεών του Ολυμπιακού Πνεύματος. Ένα έργο υπερβατικό με αδιαφεσβήτητη παγκόσμια διάσταση προϋποθέτει συλλογικότητες και συνέργειες. Αυτή τη διάσταση του έργου αξιολόγησε και υιοθέτησε η Περιφέρεια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να συμμετάσχει έχοντας συμβουλευτικό ρόλο με την παροχή ενημέρωσης πληροφόρησης επί των χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος, των προγραμμάτων που διαχειρίζεται, ΕΣΠΑ, διακρατικά, διασυνοριακά, καθώς και υποστήριξη σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο εφόσον κριθεί αναγκαίο. Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος, αναφερόμενος στη συμμετοχή της Περιφέρειας πλέον στην κοινή αυτή προσπάθεια και στους στόχους της, τόνισε μεταξύ άλλων. Από τον οραματιστή αείμνηστο Νίκο Καριώτη και μέχρι σήμερα, το Πάρκο Ολυμπιονικών κάνει μια συντεταγμένη και μεθοδική προσπάθεια προκειμένου αυτό το μεγάλο όνειρο κάποια στιγμή να λάβει σάρκα και οστά. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, διαχρονικά και ως σήμερα, στέκεται αρρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. Και βεβαίως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που σήμερα με την υπογραφή από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νικολακόπουλο, και τυπικά μετέχει, γίνεται και αυτή μέρος αυτού του σπουδαίου έργου και αυτού του μεγάλου εγχειρήματος. Είναι ένα εγχείρημα φιλόδοξο και δύσκολο. Με την υπογραφή της Περιφέρειας σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος 2 χρόνων προσπάθειας του Παγκοσμίου Πάρκου Ολυμπιονικών να φέρει μαζί του σε κοινή προσπάθεια την ανάπτυξη του έργου. Η σύμπραξη των φορέων δημιουργήθηκε γιατί ζητάμε από την κοινωνία αλλά και τους εκφραστές της να βοηθήσουν ο καθένας από την πλευρά του και με την εμπειρία του για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας ένα πολύ μεγάλο έργο για την αρχαία Ολυμπία αλλά και ευρύτερα για την Πελοπόννησο, το οποίο μπορεί να είναι και ο μοχλός ανάπτυξής της. Την υπογραφή της συμμετοχής μας ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας εκφράζουμε την αρρωγή μας σε αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός έργου που κάλλιστα δύναται να χαρακτηριστεί εμβληματικό, ενός έργου που εμπεριέχει οράματα που εξυψώνουν το πνεύμα, τις αξίες και τα ιδεώδη του ανθρώπου. Ενός έργου που απευθύνεται στις Ολυμπιακές αξίες, την άμυλα, την ευγενή άμυλα, το εφ' αγωνίζεστε και τις συναδέλφες των λαών. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με τον οποίο έχουμε ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μία άψογη συνεργασία, καθώς και την Διεύθυνση Ανάπτυξης και τη Διευθύντρια, την κυρία Βασιλική Καρακίτσου, η οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί. Δεν μένει παρά να ευχηθούμε στην επιτυχή πορεία και στην εξέλιξη αυτού του εγχειρήματος.